Η Σοφία Μαριόλα μίλησε στι κάμερε των τηλεοπτικών εκπομπών που την συνάντησαν σε βραδινή έξοδό τη. Το μοντέλο, ρωτήθηκε από του δημοσιογράφου για τι φήμε που κυκλοφόρησαν και τι θέλουν να έχει χωρίσει από το σύζυγο τη, Στράτο Τζόρτζογλου. Αφορμή στάθηκε το ταξίδι του ηθοποιού στη Ρόδο πριν από λίγε ημέρε. Η κάμερα τον είχε συναντήσει σόλο στο αεροδρόμιο. Η απάντηση της Σοφίας Μαριόλα για το στράτο Τζόρτζογλου. Πρόσφατα βγήκε και μίλησε. Τα είπε όλα. Όλα είναι καλά ανάμεσα σε εμένα και το στράτο αυτή τη στιγμή. Η περίοδος της κατάθλιψης του ήταν σίγουρα μια δύσκολη περίοδος, δοκιμάστηκε η σχέση μας μπορώ να πω και αυτό είτε σε χωρίζει, είτε σε κάνει πιο δυνατό. Εμείς δόξα το Θεό το ξεπεράσαμε, ξεκαθάρισε η Σοφία μα η στιγμή που πέρασαν κρίση. Ο στράτος Τζορτζοβλού σε συνέντευξη του είχε πει, Έχω υποστεί πολλά χρόνια ψευδείς πληροφορίε γύρω από το άτομο μου. Την τρίχα την κάνουν τριχιά. Πήγα εγώ διακοπέ στην Κρήτη το Πάσχα και η Σοφία δεν έκανε όλε τι διακοπέ μαζί μου, γιατί πήγε να δει τη μάνα τη που είχε ένα ατύχημα στα πόδια και βγάλαμε φωτογραφίε σε διαφορετικά μέρη. μα έβγαλαν ότι χωρί φαντάσου φέτο, που δεν θα κάνουμε καθόλου διακοπέ μαζί και θα είναι μόνη τη, τι θα γράψουν. Έχουμε περάσει κρίση στη σχέση μας, ότι είναι πάρα πολύ ψηλά, το πέσιμο μπορεί να είναι πολύ μεγάλο. Όλοι περνάμε κρίση και είναι μέσα στη λογική του έρωτα να περάσει κρίση κάτι. Οι εραστέ συνήθως για να πάρουν φωτιά πρέπει να περάσουν ένα διάστημα απομάκρυνσης, μέσα από το φιμό και τον καυγά για να ξαναζητήσουν και οι δύο να ξαναβρεθούν.